Η Συμφωνία των Πρεσπών ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή και ο ιστορικός του μέλλοντος θα κρίνει αν ήταν καλή ή όχι. Οι πολίτες όμως πώς αισθάνονται? Από το σχέδιο Μακεδονία κάπως, αλλά το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Εγώ δηλαδή όπως το σκέφτομαι, χωρίς να είμαι πολιτικός και χωρίς να μπορώ να κρίνω τα πράγματα ας πούμε σε βάθος, έχω στο μυαλό μου κάποια πράγματα που τα αντλώ από την ιστορία. Όταν ήταν να μπει μέσα η Μεγάλη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλία δεν το επέτρεπε, εάν δεν άλλαζε το όνομα και μπήκε ως Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί έχει ένα κομμάτι Βρετάνη. Αυτό μου λέει ότι το όνομα παίζει κάποιο ρόλο. Γιατί η Γαλλία να διαφέρει μια τόσο ισχυρή χώρα? Πάρα πολύ καλή για την Ελλάδα. Για όλους μας. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Γιατί θα έχουμε πολλαπλά ωφέλη. Και κατά κύριον λόγο εμείς δεν αξιώνουμε από τους γείτονες τίποτε, αλλά θέλουμε να έχουμε ειρήνη μεταξύ μας. Και ειδικότερα είναι καλή για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι αντίθετος, γιατί ξέρω ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Τώρα, οι πολιτικοί υπαλλήλοι, οι οποίοι δεν είχαν κάνει τέτοια πράγματα, θα το κάνει τώρα ο Τσίπρας. Για να μας βασανίσει, κατάλαβες. Αυτό που λένε οι δικοί μας οι ηγέτες ότι είναι Βόρειος Μακεδονία, να το ξεχάσουμε. Βλέπουμε τι λένε οι Σκοπιανοί, ότι είναι Μακεδόνες. Και θέλω να δηλώσω με πολύ πόνο ψυχής ότι δεν υπάρχει προηγούμενο σε κράτος, σε έθνος που να παραδώσει χωρίς πόλεμο την ιστορία του, τον πολιτισμό του, το έδαφος του. Διότι εμείς στην ουσία και έδαφος, τα μισά Σκόπια είναι Ελλάδα. Και έπρεπε να το διεκδικούμε αυτό. Δεν ντρέπονται. Σε μια μικρή έρευνα μεταξύ των πολιτών διαπιστώνει κανείς ότι οι απόψεις διείστανται. Κάτι ανάλογο δηλαδή με αυτό που συμβαίνει και στο πολιτικό σκηνικό. Το πρόνομα Μακεδονία είναι που το δώσουμε. Τώρα τα υπόλοιπα δεν τα ξέρω τις λεπτομέρειες. Εγώ δεν συμφωνώ με το όνομα Μακεδονία. Δεν μου φαίνεται, δεν έχω καμία έκπληξη. Από χρόνια είναι αυτό το πράγμα. Και οι χάρτες και η συνομοσπονδία της Μακεδονίας είχε την Κροατία, τη Βοσνία, την Ελλάδα και είχε ένα μέρος της Μακεδονίας. Τι να πούμε τώρα. Για κάτι περίεργα. Τίποτα άλλο. Σας φαίνεται λίγο περίεργο ότι υπάρχει και Βόρεια Μακεδονία? Ναι. Αυτό. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι καλά. Όχι. Δεν με ενδιαφέρει. Βασικά είμαι Μακεδόνισσα, είμαι από το νομό Πέλλας. Λυπάμαι πάρα πολύ για ό,τι γίνεται. Δυστυχώς είναι προγραμματισμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με λύπη μου που θα το δεχθούμε όλοι οι Έλληνες. Λυπάμαι πάρα πολύ. Η Συμφωνία των Πρεσπών, εκτός των άλλων, προκάλεσε και αναβρασμό στην πολιτική σκηνή, με κύρια επίπτωση τη διάλυση των μικρών κομμάτων. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, και επειδή βλέπω ότι το μέλλον θα είναι πολύ τραγικό, θα ευχόμουν εκ βάθους ψυχής τα μικρά κόμματα να συμμετεχθούν σε μεγαλύτερα και ότι όταν θα έρθει η απλή αναλογική δεν θα μπορούν να σχηματίζουν κυβέρνηση.